Σάρκα και ωστά παίρνει το κίνημα αλληλεγγύη αφού η Ελένη Θεοχάρου παρουσίασε τα μέλη τη εκτελεστική γραμματεία καθώ και την ιδρυτική διακήρυξη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, τονίστηκε ότι η αλληλεγγύη είναι μια πατριωτική δύναμη που υπηρετεί τον πολίτη με γνώμονα την ηθική, το μέτρο, τη λογική και τη συνεργασία. Καταθέτουμε τη δική μα αλήθεια στο λαό. Το όραμα και την ακράδαντη πεποίθηση μα ότι μόνο με αυτοθυσία, με προσωπικό κόστο μαζική συμμετοχή και αλληλεγγύη ολόκληρου του λαού μπορούμε να διασώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την κοινωνία και τους Έλληνες της Κύπρου. Το κίνημα αλληλεγγύης προσανατολίζεται μάλιστα σε αυτόνομη κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές χωρίς όπως να αποκλείσει συνεργασία και με άλλους χώρους. Κεντρική στόχη του κινήματο αποτελούν μεταξύ άλλων η καθολική απελευθέρωση τη Κύπρου, η ανακοπή τη πρωτόγνωρη πολιτική, οικονομική και θεσμική παρακμή που βιώνει η Κυπριακή Πολιτεία και η αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη των πολιτών προ του θεσμού. Όσο αφορά τη στάση που θα κρατήσει το κίνημα στο Κυπριακό, η εκτελεστική γραμματεία επισήμανε ότι θα στηρίξει με πάθο όποια λύση διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω αυτά καθορίζονται μέσα από τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβόμαστε ότι μπορεί να τεθεί ευνηδιαστικά ενώπιον του λαού μια συμφωνία επίλυση του προβλήματο αγνώστου περιεχομένου και παραμέτρων. Με ασάφειε, απορώ γιατί τι λένε επικοδομητικέ ασάφειε. Καμιά ασάφεια δεν είναι επικοδομητική. Διφορούμενε τοποθετήσει που δεν θα προλάβει κανεί ούτε να τι μελετήσει σε βάθο ούτε να τι αναλύσει στον κόσμο. Γι' αυτό η ψήστη προτεραιότητα μα είναι η παραμονή στις επάλξεις νυχθημερών. Η Ελένη Θεοχάρου ανακοίνωσε επίση την αποχώρησή τη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τόνισε ότι η μάχη τη ελληνική θα συνεχίσει να δίνεται από τι τάξει του ECR, δηλαδή των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών.